Οι γιορτές και τα δώρα ήρθανε νωρίτερα για τον Άγιο Ευστράτιο φέτος, αφού εχθές ημέρα επεφύλασε για το νησί μια ευχάριστη έκπληξη. Με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνη Οικονόμου, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί του Αγίου Ευστρατίου, εχθές έφτασε στο νησί σημαντικός εξοπλισμός για τις σχολικές μονάδες του νησιού. Πρόκειται για διαδραστικούς πίνακες, κλιματιστικά, υπολογιστές, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, φωτοτυπικό μηχάνημα και ηχοσυστήματα τα οποία θα συνεισφέρουν στην βελτίωση και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και στην αυτονομία κάθε τάξης σε οπτικο-ακουστικό υλικό. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 18ης Οκτωβρίου, πριν από 2 μήνες δηλαδή, επισκέφθηκε το νησί μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Οικονόμου. Η επίσκεψη αυτή φάνηκε ότι δεν ήταν απλά μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Μίλησε με τους κατοίκους, μίλησε με τα παιδιά, μίλησε με τους εκπαιδευτικούς και, για να είμαι ειλικρινής, αφιέρωσε παραπάνω χρόνο στα σχολεία μας. Και εκεί του δόθηκε η δυνατότητα να ακούσει και τις απόψεις των νέων κατοίκων του νησιού μας για το πώς είναι η καθημερινότητά τους και πώς περνάνε και τη μέρα τους στο σχολείο και εκτός. Εκεί διαπίστωσε ότι υπάρχει ανάγκη για εξοπλισμό στα σχολεία μας. Οπότε πριν από 2 μέρες, με πολύ μεγάλη χαρά, παραλάβαμε πλούσιο εξοπλισμό, ο οποίος έχει ως στόχο να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο σε μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς. Μάθαμε επίσης ότι αυτή η δωρεά ήταν σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Δημητριάδη, και τους δύο, και τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Δημητριάδη, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την έμπρακτη στήριξή τους και την αγάπη που δείχνουν στο νησί μας και στους κατοίκους. Βελτιώνεται ικανοποιητικά δηλαδή, κυρία Κακαλή, η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων? Για να είμαι ειλικρινής, το σχολείο μας ήταν εξοπλισμένο αρκετά. Απλά αυτή η δωρεά πια έρχεται να βοηθήσει την κάθε τάξη και την κάθε αίθουσα. Όλες οι αίθουσες πια έχουν διαδραστικούς πίνακες. Η κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα έχει δική της υλικοτεχνική υποδομή, οπότε δεν χρειάζεται να δανείζεται ο ένας από τον άλλον και μπορούν να κινηθούν τελείως αυτόνομα. Και όλο αυτό φυσικά βοηθάει πάρα πολύ και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.